Πεζά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη αλλά και ποίηματά του, μελοποιημένα από τον Άλκη Μπαλτά, απέδωσε μπροστά στο γιαννιώτικο κοινό η Αλίκη Καγιαλόγλου. Η ερμηνεύτρια, συνοδευόμενη στο πιάνο από το Φρίξο Μόρτζο, καθήλωσε το κοινό που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ενώ μίλησε και για το πώς αποφάσισε να αποδώσει Παπαδιαμάντη. Μαστιζόμενον από θυέλας και λέλαπας, λυκνιζόμενον από τα ητάραχων και πολύλιδων κύμα, να αναριζόμενον από τα άσματα τα οποία ο άνεμος έψαλε δι' αυτό εις τους σκληρούς βράχους και τα εχώδη άντρα. Οι τέσσερες τείχοι ήταν το ακόμη αραγής, πετροθεμελιωμένοι, σώζοντες μικρόν επίθεσμα από παλαιού καιρού περί την μεσημερινοδυτική γωνία, χορταριασμένη και μαυροπράσινη περί την βορειοανατολική. Η στέγη φέρουσα ακόμα ολίγας κεράμους και πλάκας, εστηρίζεται επιδοκού με πολλάς ακτίνας εξκληράς καστανέας. Ολόγυρα εις τους τείχους, υψηλά άνω των υπερθύρων και υπό τα γύσα της στέγης, ωραία, μικρά πινάκια παλιών χρόνων ήσαν εγκολλημένα, σχηματίζοντα μέγα σταυρών επί της χιβάδος του ιερού βήματος προς Ανατολάς, με τα υποποδίου η σχήμα αναστραμμένου τάφ. Να σκύψω στα κάτω μουφλιά σου τα τρεις αγαπημένα. Δέχτηκα μια πρόσκληση από το Διεθνές Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής που γίνεται κάθε χρόνο στην Πάτμο. Και ο Άλκη Μπαλτάς, ο γνωστός μαέστρος και συνθέτης, μου πρότεινε να πάρω μέρος και σκέφτηκε ότι μαζί με άλλους, όπως και με τον Βασίλη του Δημήτρη, ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αν γινόταν μια αλλιώτικη προσέγγιση του κόσμου Παπαδιαμάντη.